Ενώ λοιπόν εκκρεμεί η ιστορία της διαδικασίας με την οποία θα εκλεγεί ο νέος αρχηγός, φαίνεται, και πάμε αμέσως στη Βουλή και το Δημήτρη Τάκη, ότι εκκρεμεί και η διαδικασία σε ό,τι αφορά το θέμα των προγραμματικών δηλώσεων. Δημήτρη. Ακριβώς, Όλγα, και πρέπει να πούμε ότι τελικά η συνεδρία συνοδευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ούτε αύριο, ούτε την Πέμπτη, ούτε την Παρασκευή που ξεκινούν οι προγραμματικές δηλώσεις. Θα γίνει τη Δευτέρα, μετά το τέλος των προγραμματικών δηλώσεων και αφού η κυβέρνηση πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Και θα γίνει τη Δευτέρα για να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της συνοδευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα όργανα. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Έχουμε δει τόσες φορές που διαλύεται η Βουλή και ξανασυνέρχεται σε σώμα. Όλα τα κόμματα, είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, κάνουν τις συνεδριάσεις τους πριν τις προγραμματικές δηλώσεις. Η Νέα Δημοκρατία, λόγω όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί, και είναι φανερό, το κάνει τη Δευτέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να είναι και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης υποψήφιος για Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όσον αφορά, ναι, αλλά αυτά τη Δευτέρα όμως. Ενδιαμέσως έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι το τριήμερο των συζητήσεων που σημαίνει ότι θα απαντήσει ο κύριος Καραμαλής υπό την ιδιότητά του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα ένα χάος. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος πρέπει να οργανώνει τα πράγματα, να συνεννοείται με το Προεδρείο της Βουλής για το ποιος θα μιλήσει. Εγώ... κάποιοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δεν ξέρουμε αν θα είναι οι προηγούμενοι, μίλησα... κάποιοι καινούργοι που θα οριστούν τώρα. Πριν από είναι, δύο λεπτά... είναι πλήρως αμοκλώδες το τοπίο. Μίλησα πριν από δύο λεπτά με τον κύριο Τραγάκη, τον ίν γραμματέα της συνοδευτικής ομάδας. Μου είπε ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ήταν και πριν, θα είναι και τώρα. Αυτός θα απαντά στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων. Και από εκεί και πέρα, στους υπουργούς της κυβέρνησης θα απαντούν οι πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ένα man-to-man, από ό,τι μου είπε. Και μάλιστα μου είπε και πώς θα καθίσουν αύριο κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας. Θα είναι στην πρώτη θέση ο κύριος Καραμαλής, δίπλα του ο κύριος Τραγάκης και δίπλα του ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Οι τρεις μπροστινές θέσεις. Πάντως, εγώ διαφωνώ με την Όλγα, το οποίο δεν είναι ομιχλώδες, είναι εντελώς διαλυμένο. Άλλο διαλυμένο, άλλο ομιχλώδες. Βλέπουμε πολύ καθαρά τη διάλυση ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που προσέρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος σε συζήτηση προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, χωρίς να έχει τίποτα ούτε καν στοιχειώδη οργάνωση για να απαντήσει. Και, αυτό όμως και εγώ διαφωνώ με τον Γιάννη, γιατί εγώ λέω ότι το κόμμα δεν έχει διαλυθεί και ένα μεγάλο κόμμα δεν διαλύεται έτσι εύκολα. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου. Αυτό είναι μια ένδειξη. Το... ναι. Και να καλησπερίσουμε την κυρία Μπακογιάννη και πάλι. Και κυρία Μπακογιάννη, θα ξεκινήσουμε από αυτό που επισημάναμε και στο δελτίο μας στην αρχή.